Είναι λίγο υποτονική τις τελευταίες μέρες. Μείωση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες της πολύ μεταχειρισμένων οχημάτων λόγω των οικονομικών δυσκολιών αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί. Και λόγω ότι έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο, ένα δεύτερο πόλεμο ο οποίος ε, σπέρνει ε, ας το πούμε μια ύφεση υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν πωλήσει, αλλά ε, είναι λίγο πιο μειωμένε. Πιστεύω στους επόμενους μήνες και στον επόμενο μήνα και εύχομαι να, να έχουμε στα πρώτα επίπεδα ό, όπως ήμασταν ας πούμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Και πιστεύω θα ξαναεπανέλθει γιατί ενδιαφέρον υπάρχουν, υπάρχει, αυτοκίνητα έρχονται, θα ξαναπάει στα ίδια επίπεδα όπως κινείται τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οι οδηγοί εξακολουθούν να επιλέγουν πετρελαιοκίνητα οχήματα. Υπάρχει διαθεσιμότητα και στην επιχείρησή μου όπω και στου συναδέρφου, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα αυτοκίνητα έρχονται πολύ πιο γρήγορα στην επιχείρησή μα από ότι το καλοκαίρι που έχουμε θέμα με τι μεταφορέ. διαθεσιμότητα υπάρχει από ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι ένα μεγάλο SUV και ούτω καθεξής. Υπάρχει διαθεσιμότητα, υπάρχει ποικιλία, μπορεί ο καθένας να επιλέξει το οτιδήποτε. Συνεχίζουν να επιλέγουν ε, αυτοκίνητα ε, πέτρολοκινη, με πετρελό κινητήρες, δίζελ αυτοκίνητα δηλαδή, ε, τα οποία να είναι και SUV, επιλέγουν κατά κύριο λόγο το SUV και μετά από εκεί και πέρα τα πιο ε, μικροσκοπικά αυτοκίνητα, όπως και κάποια πιο, πιο, πιο βαριά σε κυβικά και ούτω καθεξής. Πρώτα έρχονται τα SUV. Η δική αναφορά έγινε και στη γενική συνέλευση από του εμπόρου μεταχειρισμένων οχημάτων προκειμένου να συζητήσουν και να βρουν λύσει στα προβλήματα του κλάδου. Μελητήριο Αθηνών στην ελευθερία Βενιζέλου. Πρέπει όσοι μπορούν να είναι εκεί γιατί το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εδώ και χρόνια βάλετε. Η εισαγωγή του επίση γίνεται πολύ πιο ακριβή με αποτέλεσμα οπτιδήποτε πληρώνει ο έμπορας ε, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και ειδικά στο εισαγόμενο, να βγαίνει και στην τσέπη του κατανοητή. Δηλαδή όσα περισσότερα βάζει το κράτος, έγραφα να πληρώνουμε και ούτω καθεξής, τα αυτοκίνητα ε, ε, αντί να γίνονται πιο... Ε, καλύτερα στη χώρα μας πιο φτηνότερα γίνονται πιο ακριβότερα που θα έπρεπε να είναι φτηνότερα εδώ και δεκαετίες βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουμε ακόμα πρόστιμα για δασμούς αυτοκινήτων αν είναι δυνατόν πρέπει όλοι οι έμποροι όσοι με ακούν και όσοι έχουν χρόνο βέβαια να είναι σε αυτή τη γενική συνέλευση γιατί τα τελευταία χρόνια το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο βάλετε να δούμε τι μέλη γενέστε